14 days now I have been running from a prison far from here. Σωτήρη, παιχτάρα, βάλε μια γκολάρα. I cannot be. I was a poor man in such a flavor. The days had ended down in the mines. Τότε ναι, εγώ να σας πω, επειδή ήμουν ένα ποδοσφαιριστής Πανιαγού, είχα 10 γυναίκες τότε, παιδιά. Με κυνηγάγανε, δεν σας λέω ψέματα. Να τη, η φωτογραφία. Γραφή από εδώ, ρε. Ορίστε. Η φωτογραφία της ομάδος, αν λέω ψέματα. Γι' αυτό σας είπα. Να, ο κύριος σας είπα. Καταλάβατε. Είχα πολλές φιλενάδες. Δεν ήξερα πότε να δώσω ραντεβού. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Αφού να φανταστείτε, πήγα στην Αμαλιάδα για ποδόσφαιρο. Και τη δεύτερη μέρα που πήγα εκεί πέρα, μία νοσοκόμα, μία ζαχαροπλάστησα και μία άλλη. Τρεις γυναίκες ακόμα δεν πήγα. Τότε τα κορίτσια ήταν για κατάδα, για τίποτα. Να τους πάει στην Αγία Παρασκευή, να πιούν νερό, να τους χαρίσει ένα λουλούδι. Αλλά φοβόσατε τον κόσμο, μη μας δει κανένας. Εγώ είχα μια καθηγήτρια που είναι τώρα. Και κάποια με είδε, μια κουμπάρα μου, και πάει και το λέει της μάνας της. Και μου λέει, της λέει ο Σωτήρης, έχει φιλενάδα την κόρη σου. Εκείνος βάζει την ασφάλεια, παιδιά, δεν σας λέω ψωμάτα, να. Βάζω την ασφάλεια. Και με καλή ασφάλεια και είχε ένα βούρδουλα τόσο. Και μου λένε, κοίτα εδώ, κοίτα να κάνεις πέρα από το κορίτσι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ή μείνεις θα σου βάλω ή θα φας πολύ ξύλο. Τότε, καλά η κοπέλα στην αγορά. Ξύπνα, μικρό μου, κι άκουσε κάποιο σένα, ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Γεια σου. Δεν πιστεύω να έχεις βάλει τίποτα μέσα. Όχι, καλές, προσέχει. Τι έγινε με την κατάδα πριν, δεν μας λέγαμε. Με την κατάδα που κάναμε. Ναι. Κάναμε την κατάδα. Ποιο τραγούδι είπατε? Ένα του Κόκοτα, παλιό. Ένα παλιό ρολόι. Μάλλον, το ρολόι. Με ρωτάει τι τραγούδι είπαμε. Ναι. Και όπως πηγαίναμε εμείς μπροστά, ο Γεράκος, δεν συγχωρέστε, καθόταν, ερχόταν από πίσω. Ερχότανε, παιδιά, έτσι. Καλά, λέει, τα γούρια, οι νεαροί. Εκείνος ο Γερομασούρας, τι θέλει από πίσω τους. Καταλάβατε. Τη γλάστα πρέπει να μου τη ρίξανε εκεί πέρα. Ναι, τι θα πω ψέματα. Πρέπει να τη βασιλιάζουμε. Ναι, θα πω ψέματα. Γι' αυτό καραβιάσα εδώ πέρα. Επήγα τρεις μέρες του Παπαϊωάννου την κλινική με κεφαλική διάσταση. Εδώ ήταν του Παπαϊωάννου πίσω από τον Άγιο Νικόλαο. Και εσείς για έναν έρωτα όλο αυτό, δηλαδή το μαρτύριο. Τι να κάνω, τέλος πάντων. Πώς έχουν
να τους πεις, θέλω να τους πεις, όταν πήγαμε να κλέψουμε εγώ και εσύ τις δύο κοπέλες που, δεν, που εσένα δεν σε θέλει, μ' άρεσε και εμένα με ήθελε, τις δύο αδερφές. Αυτό θέλω να το πει. Εσύ την πήρες. Εγώ την πήρα, την έπουσα στον δρόμο και έφυγα. Είχε σπίτι. Ναι, γι' αυτό. Είχε σπίτι και λεφτά. Εγώ δεν είχα λεφτά. Γι' αυτό, αυτό θέλω να τους πει. Ναι. Πες στα παιδιά. Για τον έρχεσαι να τα πει. Κάτσε εδώ να τα πει. Πήγε λεφτά και φεύγει. Εγώ δεν είχα λεφτά. Μας τα πείτε εσείς, για πείτε. Με τον κύριο και σαν τα δύο αδερφές. Η γυναίκα μου και η αδερφή της. Και μα ρώτησε η πεθερά μου τι δουλειά κάνετε και λέει αυτός είμαι εργολάβος και εγώ σας είπα. Γιατί δεν σας ήθελε να κάνετε. Ζήλευε, ήταν και γιατί δεν είχα δουλειά, κορίτσι μου. Κατάλαβες, δεν είχα δουλειά και λέει πού θα τη δώσω την κόρη μου. Σαν να μη φτάναν όλα αυτά στην Αττική τ' απόγευμα. Για πυροσβεστήρα πήρα κλείσω 80 ευρώ και... Τότε οι παλιές γυναίκες θέλανε το γαμπρό να είναι στην τράπεζα, στο ΟΤΕ, στη ΔΕΗ. Έχως ο δημόσιος πάντως. Δεν είχα διοριστεί ακόμα. Δεν είχα διοριστεί. Δεν είχες λήψη ακόμα. Όχι. Το 78 διορίστηκα με το συγχωρεμένο τον Μπουντουβί. Τώρα τι θέλω να σου πω. Μάλιστα. Και όταν μετά διορίστηκα η πεθέρα μου ερχόταν και μου γλυφέ τα πόδια. Άστο, δεν θέλω να τους δω. Στεναχωρέθηκα γιατί με έθεξε πολύ αυτό το πράγμα. Με έθεξε πολύ. Αλλά όταν διορίστηκα με ανέβασε πολύ το. Πολύ. Scorned me and said my true love I'd see no more. Into the darkness I did stumble, but I escaped from that den of woe. No, I must find a. Και πήγα το βράδυ και την πήρα και φύγαμε, παιδιά. Την κλέψατε. Την πήρα και φύγαμε. Βγήκε αυτή έξω και την πήραμε τα μάτια και φύγαμε. Την παίρνω τηλέφωνο. Πάω... Ναι, πού να πας στη Μυρσίνη, 40 χιλιόμετρα την κλέψη, έξω από τα Λεχενά. Α, τσιες που κάρτε εδώ πέρα. Ναι, ωραία. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει έτσι και έτσι. Το βράδυ θα σε περιμένω. Θα έχω ανοιχτή την πόρτα και παρακαλώ ένα συνάδελφο και με πήγε, του βάλα βερζίνα και με πήγε με τα μάξι, σκορδάρισα, βγήκε έξω και φύγανε. Την έφερα στο σπίτι. Η μάνα της ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Κοιμόταν. Και τι θα κάνω, άμα το θέλει το κορίτσι, παιδιά μου, άμα το θέλει το κορίτσι. Ας κινήσεις. Έτσι δεν λες, ότι σε έβαλε παπαρούνα, κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε, ναι. Και εσύ τι πήρες. Για να πας το κορίτσι, εσύ να την πάρεις. Κοιμήθηκε. Θα σε πάω το μεσημέρι, η Κατερίνα, θα σε φτιάξει. Για νιέλα εδώ ρε. Αν σήμερα, έτσι θα το ξανακάνετε αυτό, μια κατάλληλη. Όχι, όχι, γιατί έχω παιδιά. Και έχω γυναίκα καλή. Και έχω και που μ' ακούει ένα συγκάτοικο εδώ πάνω. Για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Το παράθυρι σου άνοιξε. Κι ας βήσω πια τότε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου σε μια γωνιά. Κι ας βήσω πια τότε μικρό μου.
σπίτι σου σε μια γωνιά. Ναι,